Κυρίες και κύριοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρομαι στους 20 που κατέθεσαν πριν από εβδομάδες μία ερώτηση προς τον κύριο Κοτζιά, ζητώντας του να πει, επί Υπουργείας Βενιζέλου έγραψαν οι συνάδελφοι, τι δεν έκανε ο κύριος Κούρκουλας σε σχέση με τη λίστα Μπόργκενς, θέμα που και σήμερα η Αυγή το έχει ως πρώτο θέμα. Ζητήσαμε δύο φορές από τους συναδέλφους να σκεφτούν ότι στις ημερομηνίες που αναφέρουν δεν ήταν υπουργός ο κύριος Βενιζέλος, κάνουν λάθος, και δεύτερον να ζητήσουν συγγνώμη από τον κύριο Κούρκουλα, διότι ο κύριος Κούρκουλας ουδέποτε είδε ή εδέχθηκε επιστολή ή επικοινώνησε με τον Υπουργό Οικονομικών του συγκεκριμένου κρατηδίου. Σήμερα η Αυγή το κάνει θέμα. Το γεγονός ότι τα όσα αφορούν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αληθή δεν τους απασχολεί. Και ζητώ από τους συναδέλφους να μην απορούν με τέτοιου είδους ιταμά κείμενα, διότι μπορώ και εγώ να απορρίσω αν κάποιος από αυτούς εχθές το βράδυ ενέχεται σε κάποια απόπειρα δολοφονίας. Και εγώ απορώ. Μου λέει ότι δεν ενέχεται και το θέμα τελειώνει. Όταν το θέμα όμως παίρνει μια δημοσιότητα, δεν είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά? Ζητώ και αξιώνω, όπως αξιώνουμε όλοι οι βουλευτές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, σεβασμό στην παράταξή μας, σεβασμό στις θυσίες της, σεβασμό σε ό,τι έχει προσφέρει. Κύριε Καραγιαννίδη, υπό λίγων. Συνεχίζεται μια συγκεκριμένη επίθεση εναντίον των βουλευτών που υπέγραψαν αυτή την ερώτηση. Είναι περίεργο βέβαια ότι μετά την απάντηση που υπάρχει από το Υπουργείο Εξωτερικών επιμένουν στην ίδια λογική. Δεν πρόκειται να ζητήσουμε καμία συγγνώμη και για έναν και μοναδικό λόγο. Η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών θέτει τους κυρίους που μας κατηγορούν να ζητήσουν συγγνώμη και εξηγούμε. 8 Δεκάτου 2012. Τηλεγράφημα του προξένου από τον Ντίζερντοφ με θέμα πρόσκληση Υπουργού Οικονομικών Βόρειας Ρινανίας, σε υπογράφοντα δηλαδή στον πρόξενο, προκειμένου να συζητήσει θέμα οικονομικής κρίσεως και συντή με στοιχεία καταθετών φοροφυγάδων. Δηλαδή ο κύριος Κούρκουλας, που ήταν υφυπουργός εξωτερικών από τον Οκτώβριο του 2012, γνωρίζει. Και το δεύτερο, κύριε Λοβέρδο, σας άκουσα. Παρακαλώ, προστατεύσε με, κύριε Πρόεδρε, από τις φωνασκίες. Δεύτερον, την τροπή τη μοιράζει ο καθένας. Παρακαλώ. Δεύτερον. Ένα λεπτό να διευκρινιστούν τα θέματα, κύριε Καραγιαννίδη. Διευκρίνηση. Μπορείτε. Δεύτερον. Γιατί φωνάζετε? Παρακαλώ, σταματήστε παρακαλώ. Φαντάζομαι ότι οι συνάδελφοι σέβονται το διάλογο. Συνεχίζω. Για ένα λεπτό, κύριε Καραγιαννίδη. Να καταγραφούν αυτά που λέει η κυρία Χριστοφιλοπούλου. Κύριε Καραγιαννίδη. Για ένα λεπτό. Κυρία Χριστοφιλοπούλου, παρακαλώ πολύ, σταματήστε και να μην γράφονται στα πρακτικά. Κυρία Χριστοφιλοπούλου, σας παρακαλώ, ηρεμήστε. Λοιπόν, σταματήστε τώρα. Για ένα λεπτό, χωρίς χαρακτηρισμούς. Παρακαλώ, κύριε Καραγιαννίδη. Υπάρχει βέβαια το πιο σημαντικό απ' όλα, που είναι το τηλεγράφημα του προξένου προς τον κύριο Μαυραγάνη, που λέει το εξής. Στη συνέχεια τηλεφωνικών οδηγιών που έλαβα από τον κύριο Μπούρα, απέρριψα ευγενικά προς τον Υπουργό των Οικονομικών της Βόρειας Ρινανίας την πρότασή του. Και εδώ θέλω να πω τούτο. Η συγκυβέρνηση εκείνη είχε ενιαίο χαρακτήρα. Εάν οι συνάδελφοι διατείνονται... Μάλιστα. Παρακαλώ, αφήστε. Εάν οι συνάδελφοι διατείνονται ότι αφήστε τις φωνασκίες. Κλητήρα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αφήστε τις φωνασκίες. Ο Σαβραμόπουλος να μας το πούνε. Γιατί γιατί οι συνάδελφοι. Κυρία Χριστοφιλοπούλου, τι έχετε πάθει? Θέλετε να σας ανακαλέσω στην τάξη τώρα? Σταματήστε, κύριε Μπάρκα.
Κύριε Μπάρκα, παρακαλώ. Εάν τελείωσαν οι κραυγαλές, οι κραυγαλαίοι χαρακτηρισμοί, να τελειώσω με τούτο. Τελειώστε. Τελειώνω. Ο κύριος Κούρκουλας ήταν υφυπουργός εξωτερικών. Εάν παραδέχονται ότι στο Υπουργείο Εξωτερικών ο κύριος Κούρκουλας δεν γνώριζε τι έκανε ο κύριος Αβραμόπουλος, καταλαβαίνετε τι εξωτερική πολιτική. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Ένα λεπτό θα κάνεις, περίμενε. Να ακούσετε και τον κύριο Βίτσα, μήπως θέλετε να... για το άλλο. Κυρία Χριστοφιλοπούλου, σας παρακαλώ πολύ. Ένα λεπτό. Μα δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι... Μην εκτίθεστε, παρακαλώ. Κύριε Καραγιαννίδη, να μην το συνεχίσουν. Εγώ θα ήθελα να έχετε, το θάρρος και την πολιτική ευθύτητα και ευδειξία να έχετε ζητήσει συγγνώμη. Δεν το κάνατε, δικαίωμά σας. Θα σας κρίνουν οι άνθρωποι, θα σας κρίνουν οι πολίτες. Ωστόσο, σας λέω... Με τον κύριε Καραγιαννίδη, παρακαλώ. Με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Όλοι κρίνονται, είναι αυτονόητα αυτά. Άρα μην το επισημαίνετε, κύριε Καραγιαννίδη. Ο ομιλών όμως έχει δικαίωμα να το επαναλαμβάνει. Αυτό είναι. Σας το λέω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Αφού δεν δέχεστε να ζητήσετε συγγνώμη που κάνατε λάθος αναφορά, ενώ είστε πολιτικός, στο όνομα του Υπουργού Εξωτερικών εκείνης της εποχής, που θεωρείτε, ώστε να μην είστε ένα χρόνο κυβερνητικός βουλευτής, ότι εφόσον κάτι ξέρει το διπλωματικό γραφείο ενός υπουργού, το ξέρουν οι υφυπουργοί, οι γενικοί γραμματείς και όλοι οι βουλευτές της πλειοψηφίας. Εφόσον κάνατε λάθος στην αναφορά στο όνομα του υφυπουργού που είχε σχέση με εκείνη την αλληλογραφία του 2012-2013, του πότε λέτε, αφού όλα αυτά τα κάνατε λάθος. Και το λέει η εφημερίδα σας σήμερα ότι τα κάνατε λάθος και δεν έχετε την ευθυξία να ζητήσετε συγγνώμη. Σας λέω ένα πράγμα και με αυτό τελειώνω. Και δεν επανέρχομαι. Δύο φορές έχω μιλήσει στην Εθνική Αντιπροσωπεία και σήμερα είναι η τρίτη. Δεν θα σας επιτρέψουμε σε κανέναν από εσάς να κάνετε το πιάτσικο που κάνατε επί τέσσερα χρόνια στην παράταξή μας. Το κάνετε επίτηδες. Ξέρετε ποιος είναι ο υπεύθυνος που, κατά τη γνώμη σας, έχει κάνει κάτι κακό και επιλέγετε να αφορά σε εμάς.